Λοιπόν, σήμερα δεν έχει κανένα gym review. Σήμερα θα σας δείξω μια κανονική προπόνηση που κάνω στο Chris, εκεί που πηγαίνω γυμναστήριο. Τώρα θα μου πείτε, τρελιώτη, που έχεις καθίσει, γιατί δεν κάνεις βιντεάκι κλπ. Απλά αυτόν τον καιρό έχω αφισωθεί λίγο περισσότερο στον εαυτό μου. Νιώθω ότι αν δεν μπορώ να είμαι εγώ καλά με τον εαυτό μου και πρώτα αυτά που λέω να έχουν λόγο και βάση, δεν μπορώ να τα δείξω έξω σε εσάς για να τα εφαρμόσετε. Άρα πιστεύω, προτού δείξω σε ένα κάτι και το εφαρμόσεις, πρέπει όντως εγώ να το κάνω. Λοιπόν, η μισή μου γράψετε στο Instagram πάνω πλάτη, η άλλη μισή μου γράψετε lunch, άρα θα κάνω και τα δύο σήμερα. Άρα να κάνω και τα δύο, πάντα ξεκινάω με τα lunch, πρώτη άσκηση. Λοιπόν, θα κάνουμε unilateral. Λοιπόν, το καλό σε αυτή την άσκηση είναι ότι είσαι συνεφθιακά εδώ πέρα, εδώ ξεκινάει το lunch σου, άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενεργοποιείς το lunch. Γιατί όταν είσαι εδώ, μπαίνει το πλάτη. Άρα όταν έρχεσαι εδώ συνεφθιακά, εστιάζει πάρα πολύ στο λάτσο. Κάτι άλλο που μου αρέσει την άσκηση είναι να κάνω ανύψωση τη ομοπλάτη, καθώ ο πλάτη να χειρώσει με τουρκική στην ανύψωση. Δηλαδή, πολύ απλά σου λένε ένα εδώ και μην κάνει αυτό, μην κάνει ανύψωση. Αλλά ο πλάτη να χειρώσει με τουρκική, άρα μπορεί να κάνει λίγο ανύψωση και τραβά προ τα κάτω. Τώρα, καθώ έρχεσαι προ τα πίσω, δεν χρειάζεται να φέρει τέρμα το χέρι σου εδώ πέρα, γιατί χάνει το μηχανικό πλεονέκτημα που έχει ο πλάτη να χειρώσει. Άρα μπορεί να αρχίσει μέχρι εδώ πέρα και ξανά πίσω. Αλλά γενικώ αυτό. Ανοίξεις τις ομοπλάτες και εδώ προς τα πίσω. Τόσε, last, τελείωσε το. Ναι, ωραίος. Δεν έχεις άλλο. Πάω από το χέρι μου για να πηγαίνω twist, καθώς έχουμε προς τα πίσω. Είσαι έτσι, άρα δεν κάνεις ποτέ, δεν στρίβεις τις πολιτικούς στήρες, δεν κάνεις ποτέ. Άρα δεν κλέβεις. Γι' αυτό έχεις το χέρι σου. Τελείωσε το. Πόσα set να κάνω, πόσα σκίσει να κάνω. Παιδιά, δεν έχει αυτό σημασία. Σημασία έχει ότι έχει κάποιο χρόνο για να κάνει προπόνηση. Ωραία, μία μισή ώρα που είναι αποδοτική. Επίσης έχει και κάποιο χρόνο που πρέπει να κάνει διαλύματα. Δηλαδή, το 1 τέταρτο με 20 λεπτά μπορεί να είναι διαλύματα από όλο αυτό το χρόνο. Άρα, ουσιαστικά έχει μία ώρα και κάτι λεπτό για προπόνηση. Τότε χωρίζει τα set και την προπόνηση ανάλογα που θες να δώσει έμφαση. Αν θες να δώσει full έμφαση πλατήρα χαίο, κάνει 45 λεπτά πλατήρα χαίο και 1 τέταρτο δικέφαλο. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με ακριβά set και ακριβές επαναλήψεις. Έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας στο σώμα του. Τελείωσε το. Δεν πειράζει. Στις τελευταίες, ειδικά στην πλάτη, επειδή πολλές φορές αποτυχαίνεις στην διαχειμένη θέση, μου αρέσει να κάνω μισές επαναλήψεις, ώστε να δουλεύεις περισσότερο επιμηκυμένη. Γιατί ας πούμε, στα squat και στο στήθος, πάντα τελειώνεις στην επιμηκυμένη θέση. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις κάτι άλλο να δώσεις. Ενώ στην πλάτη τελειώνεις στην διαχειμένη θέση, καθώς είναι πιο, το πιο αδύναμο σημείο στην πλάτη. Άρα μου αρέσει να κάνω μισές στην πλάτη και στους πλάγιους όμως μου αρέσει να το κάνω αυτό. Επόμενη άσκηση, την παρό, πια σε αυτή τη λαβή, έρχονται πιο συνεφιακά εμείς τις πάνω πλάτη να δουλέψουμε. Πάνω πλάτη ενώ πίσω όμως, τραπεζοειδής, ρομποειδής. Αν πιάσεις με αυτή τη λαβή, είναι περισσότερο με lunch. Ενεργοποιείς περισσότερο τα lunch. Άρα εμείς θέλουμε να δουλέψουμε καθαρά πάνω πλάτη. Καλά που θα δουλέψουν και τα lunch προφανώς, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε περισσότερο πάνω πλάτη σαν σύνολο, άρα θα πιάσουμε αυτή τη λαβή. Κάτι άλλο που σε νοιάζει είναι μην φέρεις πολύ κλειστά τα χέρια σου, γιατί αν τα φέρεις πολύ κλειστά, κάνεις πολύ elbow flexion, κάμψη του αγώνα να μπαίνει το δικέφαλο. Θες να αρχίσεις ανοιχτά και θες ο αγώνας να ταξιδεύει όσο πιο πίσω γίνεται. Ναι, όσο έρχεσαι πιο πίσω, μπορεί να σηκώσει λίγο το στήθος σου. Καθώς στάνεις στην βραχημένη θέση, γίνεται πολύ πιο αδύναμη πλάτη σου. Άρα δεν είναι κακό να κλέψεις λίγο, αρκεί να είναι λίγο αυτό που θα κλέψεις. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνεις αυτό με τη μία. Πας και όταν δεν μπορείς άλλο, τότε κλέβεις λίγο. Μπράβο. Και τελειώνεις την κίνηση. Αν δεν θες να κλέψεις καθόλου, απλά κάνεις μισές επαναλήψεις. Πάμε. Πάμε.
Πήγαμε με 90, τώρα πάμε 100, μην με ρωτήσετε γιατί, κολλήφθηκε έτσι. Nice. Τι θα μάθουμε σήμερα, δάσκαλε? Λοιπόν, πάμε άλλη μια άσκηση. Πάλι chest supported για να μην δουλεύσουμε πολύ τη μέση μας. Τώρα θα κάνουμε chest supported, τώρα θα κάνουμε lunge. Ουσιαστικά θα πέσουμε εδώ και θα ρίξουμε χαμηλά εδώ. Πού πιάνουμε? Δεν χρειάζεται πάρα να πας τέρμα πίσω. Θα φέρεις μέχρι εδώ. Θα δουλέψουμε περισσότερο επιμηκυμένη θέση. Πάμε. Τελείωσε, Ντι. Φίλε, πες το. Δεν μπορείς να έρθεις τέρμα πίσω, αλλά την επιμηκυμένη θέση εδώ την δουλεύει γάματα. Μια όπως φέρει το μηχάνημα, μεγαλώνει πάρα πολύ λουπή εδώ πέρα. Άρα μπορείς να τραβήξεις. Αλλά δεν θες κιόλας. Έχουμε δουλέψει ήδη όλο το αεροσκήνηση, πιστεύω. Γιατί η διάταση είναι πολύ καλή άσκηση. Όχι, έτσι. Καλό. Πάμε. Πάμε. Είναι Super Saiyan στιγμή. Κι άλλα. Πάμε τελευταία άσκηση, lat pullover. Αυτό μου αρέσει το lat pullover, όπως είναι τα flies για το στήθος, έτσι θεωρώ τα lat pullover για το πλατήρα χέρι. Καθώς δεν χρησιμοποιείς σχεδόν καθόλου τα χέρια, δηλαδή πριν λίγο το τρικέφαλο, παρουσιάζει κάνει σαν απομονωτική. Ενώ πούμε, σε κάθε row ή σε κάθε down θα χρησιμοποιείς πολύ τους ώμους σου. Και εδώ θα χρησιμοποιείς λίγο το μισό, αλλά εντάξει, θα χρησιμοποιείς τα δικέφαλα, ενώ εδώ μπορείς να εστιάσεις περισσότερο σε όλο το μέρος της χέρις στο πλατήρα χέρι. Αυτό την αφήνω για το τέλος. Παίξε τα πάρσια, δική πάνε. Λοιπόν, αυτή η άσκηση είναι τα μπιτς και επειδή θέλει να την κάνω ο Μαρσέλο, κανονικά δεν την κάνω, αλλά κάποιος που δεν έχει πίσω μοίρα ίσως μπορεί να κάνει μια απομονωτική για πίσω μοίρα. Αν και γενικώς ποτέ δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν έχει πίσω μοίρα. Απλά δεν έχω δει κάποιον που να έχει πλάτη και να μην έχει πίσω μοίρα. Είναι πολύ σπάνιο αυτό το φαινόμενο. Τέλος πάντων, αυτό που θες να κάνεις αυτήν την άσκηση είναι να τραβήξεις χαμηλά εδώ, όχι εδώ ψηλά. Αν τραβήξεις εδώ ψηλά, θα μπει ο τραπεζοειδής. Θες να τραβήξεις εδώ χαμηλά, σαν να κάνεις σκι. Σκέψου να κάνεις σκι. Δεν έχω κάνει σκι, αλλά σκι. Λοιπόν, θα πάρω όλο το stack για να σε δείξω πόσο χρειάζεται να φτιάξεις. Μπράβο ρε, είσαι 100 κιλά γουρούνι και φλεξάρεις. Μπράβο ρε. Βάλε πόδια πίσω. Μπράβο. Κόλπισε 20. Κόλπισε 20. Λοιπόν, πάμε δικέφαλα. Θα κάνουμε μία πρίτσερ με σταθερό όμως όλη την κίνηση για να εστιάσουμε κυρίως το δικέφαλο. Και τώρα θα κάνουμε
θα κάνουμε μια incline με, με πάγκο. Πάμε. Έχω βγει να κάνω τα ημερήσια βήματα. Δεν το έχω πει ακόμα στο YouTube, αλλά θα κατέβω σε αγώνες το Σεπτέμβριο στη Ρουμανία λογικά. Περιμένω τώρα για λεπτομέρειες μέσα στο καλοκαίρι για το τι και πώς. Και γενικώς το βιντεάκι που θα θυμάμαι από εδώ και πέρα θα είναι λίγο πιο raw. Αν μπορείτε να το καταλάβετε, δηλαδή δεν θα κάνω τόσο edit. Θέλω να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στον διαγωνισμό και λίγο στον εαυτό μου περισσότερο. Άρα το edit, πώς το πω, το edit παίρνει χρόνο από τη ζωή μου προφανώς. Και να κάθομαι 12 και 13 ώρες να κάνω edit ένα βίντεο δεν με βοηθάει αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι θα το κάνω στο μέλλον. Απλά τώρα έχω βάλει προτεραιότητα αυτό και δυστυχώς είμαστε ανθρώποι, έχουμε έναν περιορισμένο χρόνο. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα, ελπίζω να καταλαβαίνετε. Πάντως θα δείξω την πορεία μου, θα δείξω τις προπονήσεις, θα δείξω φαγητά και σίγουρα σκηνικά από τον διαγωνισμό. Άρα άμα θες να τα δεις και θες και εσύ κάποια μέρα να κατέβεις αγώνες, ίσως αυτά τα βίντεο σου βοηθήσουν, άρα μπορείς να πατήσεις ένα like και ένα sub για να δεις την πορεία. Δυστυχώς εγώ καθώς μεγάλωνα, δεν είχα κάποιον να μου δείξει λίγο πώς έκανε την όλη διαδικασία ή το οτιδήποτε, και πιστεύω αυτά τα βιντεάκια θα βοηθήσουν κάποιον που έχει ως στόχο κάποια μέρα να κατέβει σε αγώνες. Εμένα, ας πούμε, μου πήρε 7 χρόνια για να χτίσω κάτι αξιόλογο και να πω θα κατέβω σε αγώνες. Ίσως να μην το έκανα επειδή ένιωσα φόβο, δεν ξέρω. Ένιωσα ότι δεν είμαι έτοιμος. Εγώ θα έλεγα σε κάποιον να κατέβει και πιο νωρίς αγώνες και ας μην είναι ολοκληρωμένος. Έτσι έως ποτέ δεν θα είσαι ολοκληρωμένος όσο θες, πάντα θα θες περισσότερο. Άρα εγώ πιστεύω κάποιος που θέλει να κατέβει αγώνες 2-3 χρόνια σε ένα καλό off-season είναι μια καλή περίοδος, ώστε να χτίσεις κάτι αξιόλογο που εσύ θεωρείς αξιόλογο και μετά να κατέβεις. Δηλαδή μην κάνεις αυτό που έκανα εγώ, μην περιμένεις 7 χρόνια. Η ζωή είναι μικρή, χρειάζεσαι εμπειρίες και θα πρότεινα στον καθένα που θέλει να το κυνηγήσει αυτό. Ναι, να ασχοληθεί πιο νέος. Πέρα από το σωματικό κομμάτι που φυσικά βλέπουν όλοι στους αγώνες, το θέμα είναι να έχεις αναπτυχθεί και λίγο ψυχικά και το γιατί κάνεις αυτό που κάνεις. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κατέβει αγώνες και να πει «Α, εγώ θέλω να νικήσω, να βγω πρώτος, θέλω ο κόσμος να με γνωρίσει». Αν το κάνεις για αυτό το λόγο θα σου λέγα και πάλι να περιμένεις. Δεν θα ήταν κακό να κατέβεις, αλλά πιστεύω είναι λάθος αυτό το σκεπτικό γενικώς, γιατί ο πραγματικός εχθρός είναι αυτός, το να προσπαθείς να τα βάλεις με άλλους στον διαγωνισμό ή να αποδείξεις κάποιον ότι είσαι καλύτερος από αυτόν. Τι θα κερδίσεις όμως από αυτό ψυχικά και στο χαρακτήρα σου? Νομίζω τίποτα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Στο τέλος της μέρας θέλω να με θυμούνται για το χαρακτήρα μου, ότι δεν τα παράτησα ποτέ, ότι προσπάθησα μέχρι το τέλος και όχι για το αν βγήκα πρώτος ή αν βγήκα δεύτερος. Όλοι θυμούνται τον Barb Street για το φοβερό του φυσικό, αλλά πιστεύω αυτοί που όντως τον θυμούνται για το χαρακτήρα του είναι αυτοί που όντως έχουν κερδίσει κάτι από όλο αυτό. Μετά, όταν τελειώσει ο διαγωνισμός, μετά από χρόνια θα δεις ότι δεν σε νοιάζει ποτέ αν βγήκες πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος, αλλά ότι πέρασε αυτή τη διαδικασία, αυτή την περιπέτεια και μπόρεσε και τα κατάφερες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, πιστεύω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.